Champions League τέλος. Δωμάτιο μας πέρασε όπως και το Europa. Επιστρέφουμε πάλι στα πρωταθλήματα. Και θα σου κάνω πάσα. Τι να ξεκινήσουμε. Για να ξεκινήσουμε από Premier League. Premier League. Σημαντικά μάτς, δύσκολα μάτς για τους μεγάλους. Το Σάββατο μεσημέρι έχουμε την Arsenal, παίζει στο Hawthorns με την West Brom. Δύσκολο μάτς, πάρα πολλές εμπουσίες για την Arsenal. Ο Wenger θα έχει ρίξει στους τραυματισμούς. Λογικά θα ξεκινήσει ο Ζιρού, πρώτη φορά μετά από τρεις μήνες στη βασική εντεκάδα. Ως γνωστόν έγινε γκέλα και δεν δηλώθηκε στο Champions League για το μάτς με την Dortmund. Εντάξει, τα μεγάλα μάτς είναι άλλα. Θα παίζει Southampton με την City. Μια Southampton η οποία, όπως είδαμε στο τελευταίο μάτς με την Aston Villa, τελικά γκελάρει. Και παίζει με μια Manchester City, την οποία πώς τη βλέπεις? Είναι σε κακή κατάσταση η City. Πολύ δύσκολο το μάτς. Southampton δεν έδειξε τίποτα με την Aston Villa. Επιθετικά κυρίως. Κακό παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι θα επιστρέψει τόσες καλές εμφανίσεις. Πολύ μάλλον δεν θα αντέξει μέχρι τα Χριστούγεννα να μείνει στην τετράδα. Ξεκινάει πρόγραμμα φωτιά τώρα. Με όλες τις μεγάλες του νησιού. Έχει όλες τις μεγάλες. Δύσκολο, πολύ δύσκολο για τη Σίτη το παιχνίδι. Πολύ δύσκολο. Εγώ πιστεύω θα το πάρει πάντως. Να πούμε μια κουβέντα για Chelsea. Μικρό. Εύκολο βλέπω, εύκολη για τη Chelsea. Δεν νομίζω κανένα πρόβλημα η Chelsea με τη Sunderland και βλέπω και πολλά γκολ. Πάμε Ιταλία, μεγάλο ντέρμπι. Α, Ιταλία λες. Από σένα, Ρώμα Ίντερ. Ρώμα Ίντερ. Να πούμε για Ίντερ πρώτα, που επέστρεψε στην προηγούμενη αγωνιστική ο Ρομπέρτο Μαντσίνη στον πάγκο της Ίντερ. Τελικά ήταν σωστή η έννοιση από πλευράς Νερατζούρι, που τελικά πήραν το Χ με τη Μίλαν. Μάλλον αξίζουν και το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Μεσοβδόμαδα, ναι, πάλι παιχνίδι για την Ίντερ. Πάλι βρέθηκε πίσω στο σκορ, όπως και με τη Μίλαν. Κατάφερε με 10 παίχτες να το πάρει και να προκριθεί. Όσον αφορά την Ίντερ, δεν γίνεται να μπούμε για τον Χαντάνοβιτς, ο οποίος έχει αποκρούσει 6 σερί πέναλτι, 5 στο πρωτάθλημα, 1 στο γύρο, που κάνει μυθικά πράγματα. Είναι ο καλύτερος keeper ever. Ενδιαφέροντα τα πράγματα είναι και για τη Ρώμα, έτσι. Η οποία έχει κάνει το 4ο καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία της. Παρ' όλα αυτά, βρίσκεται σταθερά πίσω από τη Γιούβε, αλλά. Και χωρίς να κάνει καλές εμφανίσεις, καταφέρνει να παίρνει τα παιχνίδια. Κάποια περιστατικά θα μπορούσαμε να πούμε εκτός γραμμών είναι που παρουσιάζουν λίγο ενδιαφέρον, όπως η άρνηση του Μαϊκόν. Ενώ ήταν καλά και το είχε πει ο Γκαρσία ότι είναι καλά, είπε ότι απλά δεν θέλει να παίξει στο κρύο γιατί θα εμφανιστεί το γόνατό του. Μετά το γκολ στο τέλος στο Champions League με την Τσέσεκα, ο Ντεσάνκτης βγήκε και έκραξε άμυνα κέντρο, μόνο ο ίδιος δεν έφταιγε για αυτό που έγινε. Και όλοι μαζί το γιόρτασαν την κέλα, κάνοντας τι, που είναι τα λιμέρια στη Ρωσία, τι κάνανε εκεί. Βόλτα στα κορίτσια. Γυρίζει ο Μαϊκόν στον ντέρμπι, που φέτος είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Ρώμα. Να πούμε, θα ξεκινήσει ο Μανουλάς δίπλα στον Αστόρι και διεκδικεί θέση και ο Χολέμπας. Αριστερά με τον γκολ 50-50. Έχουμε και ντέρμπι Τωρίνο. Ναι, να περάσουμε πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε πολλά πράγματα. Μου νομίζω ότι η Τωρίνο έχει 15 παιχνίδια να σκοράρει κόντρα στη Γιουβέντους. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το χάνουν πριν πάνε να παίξουν καν. Η Γιουβέ λογικά θα κάνει μια εύκολη και μάλλον ευρεία νίκη, αφού έχει καταφέρει να ξεμπουκώσει. Δηλαδή και μετά την νίκη και με τη Μάλμε είναι σε καλή κατάσταση. Ο Αλέγκρι είπε ότι πάμε για πρωτιά ακόμα στο Champions League. Άρα με την Τωρίνο ένα μάτσα από αυτά τα οποία τα παίρνει μια μεγάλη ομάδα και χωρίς να παίξει. Και να πούμε για το Σαμπντόρια Νάπολη. Παίζει η τέταρτη ομάδα με την τρίτη, ναι. Αν είχα να διαλέξω χωρίς, θα διάλεξα Σαμπντόρια. Γιατί η Νάπολη, ειδικά αμυντικά, δείχνει τεράστια αστάθεια φέτος. Προκλήθηκε και η Νάπολη στο Europa. Προκλήθηκε, ναι. Νομίζω ότι και ο Γκαμπιαντίνη και ο Κάκα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Δηλαδή, σίγουρα θα βάλει πολύ Σαμπντόρια. Το θέμα είναι πώς θα βάλει η Νάπολη. Ισπανία. Να πούμε για Ρεάλ πρώτα. Ρεάλ που έκανε 15η σερή νίκη, τώρα με τη Βασιλεία στην Ελβετία. Πηγαίνει η ομάδα του Αντζελότη τρένο. Υπήρξε θέμα τώρα με τον Κρος, ο οποίος δήλωσε ότι είναι κουρασμένος μετά από τα συνεχή μάτς, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Μόντριτς. Έχει να τραβήξει πάρα πολύ κουπί. Ο ίδιος είπε ότι είναι κουρασμένος. Ο Αντζελότη είπε ότι θα παίξει τώρα και θα ξεκουραστεί την επόμενη εβδομάδα. Ναι, πώς βλέπεις τη Μάλαγα, μπορεί να κάνει ζημιά? Μάλαγα έδειξε ότι μετά τα 6 σερί μάτς δεν μπόρεσε να κάνει κάτι με την Ατλέτικο. Λίγα πράγματα. Ιτήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική, τώρα θα έχει. Ναι, θα ήταν να γράφει κάτι τα έχουμε, σχεδόν τελειώσει, μόνο αυτό θα σου πω. Okay. Είμαστε τόσο μπροστά. Με δώσει μπάλα. Το μεγάλο μάτς είναι όμως είναι άλλο στην Ισπανία. Το μεγάλο μάτς είναι άλλο. Κάτω παλίτσα. Είναι Βαλένθια. Βαλένθια Μπαρτσελόνα. Βαλένθια επέστρεψε στις πρώτες θέσεις. Κάνει εκπληκτική σεζόν. Έχει εντός έδρας, ειδικά στο Μεστάγια, έχει 16-18 βαθμούς μέχρι τώρα. Η Μπαρτσελόνα δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο Αλκάθερ προπονήθηκε κανονικά, θα παίξει, ο Νεγρέδο θα παίξει. Ο Νεγρέδο επέστρεψε με την Λεβάντε, δεν φάνηκε πάρα πολύ, αλλά είναι μια παρουσία που εκπληκτική είναι απειλή. Εκπληκτική λύση τώρα για τη Βαλένθια, θα το συζητάμε. Ο Κλάουντιο Λόπεζ ρωτήθηκε στο επίσημο site της Βαλένθια πώς βλέπει το μάτς και είπε ότι αυτή η Βαλένθια θυμίζει τη δική του Βαλένθια, μπορεί να κάνει τη ζημιά με την Μπαρτσελόνα. Υπερβολή μάλλον, έτσι. Υπερβολή, ξεπερβολή. Ο Λίμ θα είναι πάντως στις εξέδρες.
και να την ομάδα του. Να πούμε για τον Σουάρες, ο οποίος επέστρεψε και έχει δώσει τρομερές λύσεις μπροστά στην Μπαρσελόνα. Έβαλε εκτός από τη σερία assist που είχε κάνει στο πρωτάθλημα, έβαλε και ένα εκπληκτικό γκολ με το ΑΛΠΟΕΛ. Μια τρομερή τρίπλα για τελείωση τη φάση. Οπότε, μάλλον θα σου δώσω πίσω την μπάλα και να πας Γερμανία. Πάμε Γερμανία. Έχουμε πολύ σημαντικό μάτς Wolfsburg-Gladbach. Δύο ομάδες που κυνηγάνε την τετράδα, δύο ομάδες που έχουν δείξει πάρα πολλά πράγματα. Και ξαφνικά και οι δύο βρίσκονται σε όχι μήνυ κρίση. Στην Gladbach ίσως να είναι, εκεί που λέγαμε ότι ο Favre πάει να απλά ωρεοποιήσει αυτό που έχει φτιάξει με 18 σερί ματς χωρίς νίκη. Είναι η δεύτερη με την τρίτη ομάδα, είναι μεγάλο ντέρμπι, έτσι. Ξαφνικά η Gladbach έχει κομπλάρει, έχει σταματήσει να παράγει, έχει σταματήσει να κάνει τα πάντα. Πάει σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Το Wolfsburg είναι από τις καλύτερες έδρες στην κατηγορία. Τα προβλήματα δεν λείπουν και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Στην Wolfsburg είναι μεγαλύτερα γιατί λείπει ο τιμωρημένος Λουίς Γκουστάβο και ο Γκυλαβογκή είναι ανέτοιμος, που σημαίνει ότι έμεινε μόνο ο Μαλαντά να είναι σε εισαγωγικά το τρεχαντήρι έτσι, στη μεσαία γραμμή. Λογικά θα παίξει ο Άρνολντ δίπλα του και ο Ντεμπρό είναι κανονικά στο δεκάρι. Νομίζω φαβορή είναι η Wolfsburg σε αυτό το μάτς. Αλλά αν δούμε το μάτς στο Europa League με την Everton, τότε η Gladbach ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει στο Wolfsburg. Να πούμε και πολύ λίγα πράγματα. Τελειώνουμε για τη Γαλλία. Για τη Γαλλία στο τέλος, με την Παρί να υποδέχεται την Nice στις 6 ώρα το Σάββατο. Ο Thiago Silva και ο Μότα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Nice. Σε αυτήν δεν είναι Verratti, Καμπάι, Μπαϊμπέκ και Σαντόμ. Να πούμε για την Παρί ότι πηγαίνει τρομερά στο Champions League. Μετά την νίκη επί του Άγιαξ, με τον Νίμπρα να επιστρέφει με εκπληκτικό γκολ, δύο γκολ ο Καβάνι και ένα σερί εντός έντρας αίτητο 32 αγώνων, νομίζω κάπου το πήρε το μάτι μου, είναι από τα σερί που, που ακόμα ισχύουν και δεν έχουν τερματιστεί. Είναι το δεύτερο καλύτερο ever. Ναι. Με το πρώτο είναι στην Πολώνια, ένα απίθανο πράγμα. Και έχουμε και το ντέρμπι το μεγάλο ντέρμπι στη Γαλλία, το Saint-Étienne Lyon. Η Saint-Étienne έχει να κερδίσει εντός έδρας τη Λιόν στους Σοφρέγγις από το 1994. Είναι εκπληκτική παράδοση που έχουν οι Λιονέ. Ο Φετήρι έλειψε ένα μάτς από το προηγούμενο με την Μπαστιά, κόλλησαν στο 0-0 οι Λιόν. Και ο Φουρνί είπε ότι αυτός και ο Λακαζέτ που είναι το δίδυμο κανονικά βρίσκονται με κλειστά μάτια. Γυρίζει ο Φεκίρ και νομίζω παίρνει το διπλό οι Λιόν. Η Saint-Étienne δεν μπορεί να σκοράρει εντός έδρας. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει παρά τις πολλές επιλογές μπροστά. Νομίζω ότι η Λιόν πάει τρένο φέτος. Να επιστρέψει εκεί που αξίζει.